Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε στις Βρυξέλλες, παίρνετε κλίμα θέλω να πω, με αφορμή και τη διαγραφή του συναδέλφου του κυρίου Κίρτσου, εάν έχετε κι εσείς παρατηρήσει ένα κλίμα συμψηφισμού όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα για την υπόθεση Νοβάρτης, για τις διώξεις δημοσιογράφων κλπ, με την πολύ υπαρκτή παραβίαση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Υπάρχει συσχετισμός, έχει λογική το σκεπτικό Κίρτσου? Κοιτάξτε να δείτε, συνολικότερα η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο κύριος Κίρτσος είναι περί επιτάχυνσης της αντιλαϊκής πολιτικής, της περί ανικανότητας ξεπλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζουμε ότι από τέτοιου είδους άσφαιρη κριτική ο λαός μας δεν έχει να κερδίσει τίποτα, ανεξάρτητα, ξέρετε, από κομματική ένταξη. Και αυτό αφορά και καλέσματα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο σε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, που αποκαλύπτουν, αν θα το θέλετε, και το ποιόν της λεγόμενης προοδευτικής κυβέρνησης που διακηρύσει. Το λέμε αυτό γιατί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει άβυσος, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Το ίδιο το σάπιο σύστημα διαχειρίζονται. Αντίστοιχα βεβαίως τέτοια φαινόμενα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του τύπου, τις δημοσιογραφίες κτλ. Απαντιούνται σε όλες τις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρετε δεν αγγίζεται η ουσία του προβλήματος, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Κάθε όμιλος κάνει μια σειρά business που διασυνδέονται με μεγάλα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα αυτά που περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαν να συζητάμε επί της ουσίας χωρίς να πιάνουμε την ουσία και την καρδιά του προβλήματος, που αναδεικνύει μόνο το ΚΚΕ. Δηλαδή ότι η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης βρίσκεται στα χέρια των ομίλων, και βεβαίως αυτό έχει και επίδραση σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο τι μαθαίνει και ποια αλήθεια βλέπει καθημερινά. Παρόλα αυτά, επειδή σε κάθε εποχή, εντάξει, πάντα η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης ήταν στα χέρια ιδιωτών, αλλά κάθε εποχή έχει και το κλίμα της. Αυτό που συμβαίνει τώρα στα μέσα ενημέρωσης, σε αυτό που λέμε κυρίαρχα, συστημικά, όπως θέλετε πείτε το, σας φαίνεται συνηθισμένο? Συνέβαινε και πριν 3 χρόνια και πριν 10 και πριν 20? Κοιτάξτε, η ουσία τώρα, νομίζουμε ότι σήμερα, και να αξιοποιήσουμε και αυτή την ώρα που βρίσκεται ο κόσμος εδώ, ναι, να ασχοληθούμε με αυτό που πραγματικά καίει τον κόσμο, για παράδειγμα, καίει σήμερα η ακρίβεια, και εκεί πρέπει να τοποθετηθούμε. Καίει σήμερα το ζήτημα να μάθει ο κόσμος την αιτία που ακριβαίνουν και η ενέργεια και τα καύσιμα και το ρεύμα συνολικότερα, και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί εδώ υπάρχει μια στρατηγική. Είναι η πράσινη μετάβαση, είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, που σημαίνουν νέους πράσινους φόρους. Δηλαδή η εκτείναξη του τιμόνια, η αύξηση της ενεργειακής φτώχειας δεν φύτρωσε. Μιλούσαν για παράδειγμα για τον ανταγωνισμό των ομίλων που θα φέρει χαμηλές τιμές. Ναι. Όμως έφερε το χρηματιστήριο της ενέργειας και το εμπόριο ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει την ακριβότερη εισαγόμενη τιμή ημερησίως στο ρεύμα. Την ώρα δηλαδή που οι όμιλοι ηλεκτροπαράγουν με τις χαμηλότερες τιμές και επιδοτούμενοι και από πάνω. Αυτό όμως δεν φέρνει στο φως και κάποιες διαχειριστικές ευθύνες της κυβέρνησης? Γιατί μπορεί σε όλες τις χώρες να έχει ακριβήνει πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Η Ελλάδα όμως είναι η πρωταθλήτρια, ή περίπου η πρωταθλήτρια. Βεβαίως, γιατί εδώ ακολουθείται ένας δρόμος που συνεχίστηκε, ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για την απολιγνητοποίηση, που κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της ηλεκτροπαραγωγής και τώρα έχει φτάσει στο 10%, και του ξαφνικά εμφανίστηκε με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γραμμή που μόνο το ΚΚΕ είχε αναδιωθεί και έλεγε ότι ο λιγνίτης έχει συμφέρουσα τιμή και θα μπορούσε και με μεγάλα αποθέματα που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, αλλά με τα πράσινα ευρωκαπέλα στην τιμή του το εμφάνισαν ότι είναι πανάκριβο. Σύμφωνη, συμφέρουσα τιμή έχει, αλλά συμφέροντες ρήπους για τον πλανήτη μας δεν έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι, όμως. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και σύγχρονες μορφές, ναι,
με επεξεργασία του λιγνίτη, όπως του συνδυασμένου κύκλου, που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί και για, και για τα επόμενα χρόνια μια δυνατότητα ο λιγνίτης να, να επεξεργάζεται και να έχουμε φτηνό ρεύμα από αυτή την άποψη. Όμως επικράτησε αυτή η γραμμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν πολλαπλές συνέπειες για το περιβάλλον, και ακριβώς αναδεικνύεται ότι η πανάκριβη ενέργεια εμπόρευμα παντού είναι, γιατί ακριβώς είναι εμπόρευμα και υπηρετεί τα κέρδη των ομίλων που ακριβοπληρώνει ο λαός. Μάλιστα. Και από αυτή τη γραμμή σήμερα νομίζουμε ότι είναι επίκαιρη η τοποθέτηση του ΚΚΕ για την άμεση ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών με την κατάργηση όλων των έμεσων φόρων και συγκεκριμένα του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και βεβαίως το ζήτημα του κατώτατου μισθού που πρέπει να, να καταργηθεί ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου που έχει καθυλώσει τους μισθούς, και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, να επανέλθουν οι κλαδικές συμβάσεις του 2012 και να ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις. Και αυτή την πάλι έχουν σήμερα και οι αγρότες τα μπλόκα που παλεύουν για μείωση του κόστου παραγωγής και για φτηνό ρεύμα χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής και για αφορολόγητο πετρέλαιο, την ίδια ώρα που οι εφοπλιστές απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Και από αυτή την άποψη η τοποθέτηση και η παρέμβαση, η επίκαιρη και ουσιαστική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σήμερα, του Δημήτρη του Κουτσούμπα, που μετέφερε στο Πρωθυπουργό το αίτημα για συνάντηση, ναι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων συνάντηση με κλιμάκιο υπουργών, νομίζουμε ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και να βγουν και συμπεράσματα, άμα θα το θέλετε, γιατί ο κύριος Τσίπρας σήμερα βρέθηκε πέριξ των μπλόκων, γιατί στα μπλόκα δεν πήγε, γιατί τα έχει πολεμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις μορφές πάλης και τους αγρότες τα προηγούμενα χρόνια. Να μην ξεχάσουμε ότι ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο καταργώντας την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο και εκτείναξε τη τιμή του από τότε. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι κυριολεκτικά πρόκληση να αναφέρεται ο κύριος Τσίπρας στα ΜΑΤ σε βάρος των αγροτών για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, που το 2016 και το 2017 έσαιρνε 33 αγροτοσυνδικαλιστές στα αγροτοδικεία και τους ξυλοφόρτωνε τους βιοπαλλεστές αγρότες. Αυτά δεν τα έχουμε ξεχάσει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Και σήμερα η αξία και η πάλη και των εργαζομένων και στη ΛΑΡΚΟ και στην Κόσκο και στα πετρέλαια Καβάλας και, στην Άουσα δείχνει ακριβώς το δρόμο που μπορούν αυτές οι αγωνιστικές εστίες να συναντηθούν το επόμενο Σάββατο στις 26 Φλεβάρι στο μεγάλο συναντητήριο που διοργανώνουν τα συνδικάτα στην Αττική και σε άλλες χώρες, αναδεικνύοντας ακριβώς αυτή την αξία της πάλης που πρέπει να επιλέξει ο λαός μας ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε και κυβερνήσεις, ακριβώς για να δώσει το μήνυμα τελικά ότι ως εδώ με την ακρίβεια, ως εδώ με τα διαλυμένα νοσοκομεία, ως εδώ με τη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Κύριε Παπαδάκης, από αυτή την έννοια σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ. Καλώς.